Άκρως ανησυχητικές εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου πέριξ εγκαταλελειμμένων κτιρίων, τα οποία αποτελούν ορολογιακές βόμβες, λόγω των κινδύνων που ολοχεύουν για την ασφάλεια των πολιτών. Βρισκόμαστε σε ένα ακόμη επικίνδυνο κτίριο εδώ στην οδό Σμύρνης. Όπως βλέπετε, υπάρχει περίφραξη. Όμως, ορισμένα σημεία δεν υπάρχει περίφραξη πέριξ του κτιρίου. Με συνέπεια, οι πολίτες να διασχίζουν τον δρόμο με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Κάνω έκκληση στους πολίτες από τα τμήματα τα οποία έχουν περιφραχτεί να μην περνούνε. Κάνω μια δεύτερη έκκληση. Όποιος για ίδιους σκοπούς ή ίδια συμφέροντα επεμβαίνει στην περίφραξη, αν επεμβαίνει, άθελά του μπορεί να γίνει ηθικός αυτουργός ενός ατυχήματος. Υπάρχει σαφώς επικινδυνότητα. Αν κοιτάξετε πίσω ακριβώς από μένα, θα δείτε κάποια κομμάτια τα οποία κρέμονται, μεταλλικά στηρίγματα σκουριασμένα. Με το πρώτο φύσιμα του αέρα είναι πολύ εύκολο να ξεκολλήσουν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, να χτυπήσουν κάποιον άνθρωπο, στην ουσία να τον σκοτώσουν αυτόν τον άνθρωπο. Την ίδια ώρα το αστικό κτέλ απέστειλε εξώδικο προς τον Δήμο Ηρακλείου, καθώς το κλείσιμο εδώ και τρεις μήνες τμήματος της ανόδου της οδού Αγίου Μινά με κατεύθυνση προς την πλατεία Κορνάρου δημιουργεί τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Ταλαιπωρούμε τον κόσμο περνώντας από την Πλαστήρα, Χαριλάου, Τρικούπη και κάνουμε ένα ολόκληρο κύκλο σχεδόν έξω από το Ηράκλειο. Σημαίνει ότι δεν εξυπηρετεί κανένα. Το αστικό κτέλ, εάν και εφόσον εντός ευλόγου χρόνου δεν αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην ακτή, θα προχωρήσει σε μηνύσεις. Προέχει ανθρώπινη ζωή. Αυτό το επαναλαμβάνουμε. Σαφέστατα και δημιουργείται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα η υπηρεσία της πολεοδομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Επισκέφθηκε προημερών τον κύριο Εισαγγελέα, την κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, προκειμένου ζητήσει την παρέμβασή της για το συγκεκριμένο θέμα. Για το ζήτημα, ο Γιώργος Καραντίνος τονίζει την ανάγκη κατεδάφισης του ορόφου του κτίσματος, το οποίο εμφανίζει προβλήματα στατικότητας, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί το τελικό πόρισμα της Αρμόδιας Επιτροπής Νεωτέρων Μνημείων, η οποία προχώρησε πριν από λίγες μέρες αυτοψία, ωστόσο την τελική απόφαση για την τύχη του ορόφου θα λάβει ο αρμόδιος υπουργός. Περιμένουμε το πόρισμα της Επιτροπής. Άποψή μου είναι και πεποίθησή μου είναι, δεν μπορεί να είναι διαφορετική από την κατεδάφιση του πρώτου ορόφου. Εν τω μεταξύ, 733 είναι συνολικά τα κτίσματα που παρουσιάζουν προβλήματα ετοιμορροπίας σε δημόσιο χώρο στον ιστό της παλιάς πόλης, εκ των οποίων τα 243 χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων.